όλη σου τη ζωή κάνεις απολύτως λάθος και απαράδεκτα τη σκεφτή κοπηλατική. Σήμερα θα σου μάθω την original σκεφτή κοπηλατική, την τεχνική της, για μέγιστα gains στην πλάτη, στους αρχαίους γενικότερα, τους ρομβοειδείς, όλες τις σχετικές μυϊκές ομάδες. Αυτή η άσκηση είναι τόσο προκλητική που ένας αρχάριος, ακόμα και όταν τον τοποθετώ στη σωστή στάση, πιάνει την πλάτη του, δεν μπορεί να πάρει την κατάλληλη θέση. Πολλά άτομα νομίζουν πως την κάνουν ή δεν την κάνουν καν και την αποφεύγουν, γιατί ακριβώς είναι τόσο προκλητική. Στα γυμναστήρια θα δει συχνά κόσμο να κάνει ό,τι να είναι. Τους βλέπεις να είναι όρθιοι, να λένε κάνω κοπηλατική και να είναι όρθιοι να κάνουν έτσι. Να κάνουν έτσι μισό ευρωσκήνηση, σαν να χορεύουν ενώριακα. Απολύτως χίπικη κίνηση, χωρίς ευρωσκήνηση, ίσα-ίσα για να είναι όλος πιο όρθιος, επειδή μπαίνουν τα τραπεζοειδείς, μπαίνει το upper back, για να σηκώνει παραπάνω κιλά, να νιώθει πως κάνει κάτι που στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα, γιατί δουλεύει τόσο αποτελεσματικά όλη η πλάτη του. Εκεί η άσκηση θα γίνει φυσικά πολύ πιο δύσκολη, αλλά πολύ πιο αποτελεσματική, εμβιομηχανικά και θα δώσει ισχυρότερο ρέθισμα υπερτροφίας και δύναμης, αν την κάνεις έτσι όπως σου μάθω σήμερα. Έτσι τη διδάσκω, έτσι την κάνω εδώ και χρόνια και έχει λειτουργήσει υπεραποτελεσματικά. Τώρα, πώς ξεκινάω? Θα το δείξω σε πρώτη φάση με την μπάρα από πάνω, ενώ η κίνηση ξεκινάει από κάτω. Θα σου δείξω πώς ξεκινάει σε πρώτη όψη έτσι. Παίρνω μια λαβή, ένα κλικ μεγαλύτερη από το εύρος των ποδιών μου. Βγαίνεις έξω, ξεκινάς παίρνοντας τη θέση των Romanian Deadlift. Ανώτατα, αν δεν έχεις δει το βίντεό μου, δεν θα ξέρεις την τεχνική. Όλοι οι περισσότεροι το κάνουν λάθος. Παίρνεις τη θέση των Romanian Deadlift. Πετάς τους λιτούς σου πίσω, κάνεις τη λορδοσύνη στη μέση σου και σκύβεις προς τα μπρος. Ρίχνεις το βάρος σου προς τα μπρος. Κάνω και εγώ αυτή τη μικρή κινησούλα την έξτρα. Δηλαδή, δεν μένω εδώ στη θέση που κάνω το Romanian Deadlift κοντά στο σώμα μου που είμαι συμπαγής. Κάνω μια έξτρα κίνηση με λόρδωση και στήθος έξω, ρίχνοντας το βάρος προς τις μύτες των ποδιών μου για να τοποθετήσω σε ακόμα καλύτερη στάση την πλάτη να είναι παράλληλη με το έδαφος. Για να κάνω την οριζόντια σκεφτή κοπηλατική, ένα, και δύο, να μην με εμποδίζει το γονατό μου. Γιατί αν είμαι εδώ πίσω στη θέση των Romanian, θα με εμποδίζει το γονατό μου. Οπότε ρίχνω λίγο το βάρος μου στα μπρος, στήθος έξω για να έχω καλή στάση. Ομοπλάτες όχι έξω από το σώμα, η ώμη μου δεν είναι έξω από το σώμα, ομοπλάτες μέσα στο σώμα. Από εδώ που είμαι, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν τελειώνει εδώ. Θα βάλω μερικά κιλά να στο δείξω από το έδαφος πόσο πιο δύσκολο είναι. Οι περισσότεροι το χάνετε πριν καν από την τεχνική, πριν καν ξεκινήσετε την άσκηση. Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε τη σωστή θέση? Για να πάρεις σωστή θέση, πετάς τους λουτούς σου πίσω, ξεκινάς και νιώθεις διάταση πριν καν σκύψεις. Δηλαδή, πρέπει να νιώθεις διάταση στο πίσω μοιραίο σου, αν θες να κάνεις σκεφτική κοπηλατική σωστά. Αν είσαι εδώ πέρα, είναι χαλαρή η οπίση μοιραία, είσαι άνετος, δεν σε νοιάζει τίποτα. Αν θες να κάνεις σωστά τη σκεφτική κοπηλατική, θα πρέπει να μάθεις να πετάξεις τους λουτούς σου πίσω, να κάνεις αυτή την κίνηση στη λόρδωση, όπως κάνουν τα κορίτσια. Να κάνεις την κίνηση στη λόρδωση με την κλίση της λεκάνης. Αυτό λέγεται πρόσια κλίση της λεκάνης και δημιουργεί τη λόρδωση πίσω στη μέση. Έτσι ώστε να πεταχτούν οι γλουτοί πίσω, να μπουν σε διάταση οι οποίοι σημειραίοι, για να μπορείς με ασφάλεια και δυναμικότητα και αποτελεσματικότητα να κάτσεις σε αυτή τη θέση σκυφτός κάτω και εμπρός. Οπότε η κίνηση ξεκινάει από εδώ. Αν δεν είναι οι οποίοι σημειραίοι σε διάταση και η μέση σε λόρδωση και είσαι εδώ πέρα εσύ έτσι, τότε θα είναι. Θα σπάσεις. Απευθείας με το που κουραστείς, θα χαλάσεις τεχνική και το βλέπεις σε μερικούς που προσπαθούν να κάνουν τεχνική σωστά, όταν τη μαθαίνουν συνήθως. Προσπαθούν να κάνουν τεχνική σωστά, το έχω δει και σε αρχάριους. Στην αρχή πάνε οι επαναλήψεις καλά και μετά όσο κουράζονται, ξεκινάνε και σπάνε και χαλάει μέση. Όχι. Θα σου δείξω τι να κάνεις αργότερα μες στο βίντεο όταν ξεκινάει να χαλάει η τεχνική, ενώ είσαι μες στο σετ. Πάμε να βάλουμε μερικά κιλάκια τώρα, να δώσουμε λίγο ύψος στην μπάρα, για να σας δείξω πώς ξεκινάει κανονικά. Γιατί η κίνηση δεν ξεκινάει από πάνω. Τη σκεφτή κοπηλατική. Η σκεφτή κοπηλατική, η original που διδάσκω σήμερα, ξεκινάει από κάτω. Άμα κάνεις αυτά, θα σε ρωτάνε τι κάνεις για πλάτη, πού πετάς. Βγάλαμε την μπάρα έξω, την αφήσαμε κάτω. Θα σου δείξω ακριβώς την τεχνική που κάνω εγώ. Η μπάρα ξεκινάει από το έδαφος. Θες ιδανικά 20 κιλά, είτε μεγάλους δίσκους, τώρα έχω 12 κιλά. Αν έχεις μεγάλους τέτοιους δίσκους, είναι η τέλη, είναι η perfect. Από τέτοιους δίσκους κάνουμε deadlifts, από τέτοιους δίσκους που έχουν αντίστοιχο ύψος κάνουμε σκεφτή κοπηλατική. Από τέτοιους δίσκους ψηλούς γιατί? Γιατί δίνουν ένα ύψος στην μπάρα, ίσιο πάντα, που θα σου επιτρέψει να έχεις ένα τεράστιο εύρος κίνησης και πάντα ίδιο. Και θα σου πω μετά πώς συνεχίζουμε. Από εδώ που είσαι, πιάνεις τη λαβή σου. Πάντα πιάνουμε συμμετρική λαβή. Δεν γίνεται να πιάσει όταν είναι λαβή. Σε πρώτη φάση δεν με νοιάζει καν πώς είναι το σώμα μου. Ωραία. Με νοιάζει απλά να πιάσω την μπάρα τη λαβή που παίρνω συνήθως. Είμαι εδώ, είτε ένα κλικ πιο κλειστά. Και από εδώ που είμαι, παίρνω εισπνοή στο μάχη για την ενδοκυλιακή πίεση. Βγάζω στήθος έξω, φέρνω μου πλάτη λίγο μέσα στο σώμα, πετάω γλουτούς πίσω, κάνω τη λόρδωσή μου. Μπαμ. 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 Και έτσι φαίνεται η σκεφτή κοπηλατική. Η μπάρα ξεκινάει από το έδαφος. Μπορείς στα πολλά πολλά κιλά μεταξύ της κάθε επανάληψης να κάνεις reset. Σαν να κάνεις deadlifts. Μπορείς μεταξύ της κάθε επανάληψης να ξαναφτιάχνεις την τεχνική σου. Δηλαδή παίρνω μια.
Μπορείς. Γιατί θα, έτσι θα χτίσεις δύναμη. Αλλιώς θα χτίσεις δύναμη για χαλάει η τεχνική σου. Τώρα, σε περισσότερες επαναλήψεις παίρνω μια αναπνοή. Άντε μία και μία πιο μετά, μετά από 5 επαναλήψεις, και την κρατάω σε όλο το σετ. Και φυσάω σιγά-σιγά. Όταν κάνω δύναμη, επειδή είναι πολύ πιο ζώρικο, πολύ πιο απαιτητικό, έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση, μπορεί να σε χρειαστείς παραπάνω από μία μεταξύ των επαναλήψεων. Ανά μία, δύο, τρεις επαναλήψεις. Δεν κάνω τόσο πάυση μεταξύ των επαναλήψεων, εντάξει, μην το πάμε στο άλλο άκρο, γιατί μετά από λίγο θα χάνεις ενέργεια από τις αναπνοές. Αλλά είσαι εδώ, θα πάει ένα πλήρη σετ κάπως έτσι. Ακουμπάς, πλήρης έλεγχος. Θες να ελαχιστοποιήσεις την κίνηση από εδώ. Λίγο δεν πειράζει, λίγο ανέβασμα δεν πειράζει. Αλλά πολύ να σηκώνεις εδώ είναι ένδειξη ότι είτε δεν είσαι αρκετά αυστηρός με την τεχνική σου, είτε χρησιμοποιείς την φόρα και αρχίσεις να χαλάς και σηκώνεις τόσο πολλά κιλά. Το μέγιστό μου στη σκεφτή κουμπελατική είναι, αν θυμάμαι καλά, 92 για πεντάρες μιλάω. 92,5 κιλά. Δεν ξέρω αν έχω κάνει 95. Έχω κάνει 100, έχω κάνει 105 για 1-2 αν θυμάμαι καλά. Αλλά και λίγο παραπάνω εκεί τριάρες. Αλλά για πεντάρες 92,5 κιλά και είναι υπερβολικά ζώρικο. Σε ημέρες υπερτροφίας, όταν αντιμετωπίζω την άσκηση σε μεγαλύτερο εύρος επαναλήψεων για περισσότερη υπερτροφία, περισσότερο όγκο στην πλάτη όπου είναι. Και να πούμε πως πιάνει και δικέφαλους, γιατί μερικοί δεν το παραδέχονται, και ενώ, επειδή είναι συναγωνιστής μισοδικέφαλος, τέλος πάντων. Αλλά σε μέρες υπερτροφίας, είσαι εδώ, κάνω πιο γρήγορα τις επαναλήψεις, είμαι λίγο πιο ελαστικός με την τεχνική. Αλλά πάλι, όπως είπα στις μέρες δύναμης, είσαι φουλ αυστηρός. Το αρχικό στάδιο είναι να ξεκινήσει από τα 40 κιλά. Είναι το απόλυτο μίνιμουμ, γιατί θα έχεις δύο μεγάλα και 10 κιλά να σου δίνουν ύψος στην μπάρα. Κάτω από 40 κιλά, μόνο αν είναι κάποιο ανήλικο παιδί, 118, που δεν έχει μάθει καν την τεχνική, δεν έχει καν τόσο πρόσβαση και είναι καινούριος στον χώρο, οπότε πρέπει να μάθει να τοποθετεί το σώμα του στον χώρο να αποκτήσει την κινέσθηση. Αν είσαι μεγαλύτερος, θα ξεκινήσει με 40 κιλά στην μπάρα. Δηλαδή 10-10 και 20 μπάρα από το έδαφος, γιατί η άσκηση κανονικά ξεκινάει από το έδαφος. Όχι από το πάνω, από το πάνω μέρος όπως την έδειξα αρχή χωρίς την μπάρα. Το πιο απαιτητικό σε πρώτη φάση και για σένα θα είναι η στάση, οπότε να σκέφτεις πάντα λόρδωση, στήθος έξω, να νιώσεις τη διάταση εδώ και μετά να ρίξεις το βάρος σου εμπρός για να γίνεις παράλληλος με το έδαφος και από εδώ θα έχεις πλήρες συστολές στην πλάτη. Δεν νομίζω να μου διαφεύγει κάτι, αυτή είναι η τεχνική. Το μόνο σημείο προσοχής, ανά μερικές επαναλήψεις όταν κουράζεσαι, άφηνε την μπάρα κάτω, ξαναπάρε, εισπνοείς το μάχη, βγάλε το στήθος σου έξω και μετά ξανασυνέχισε. Δηλαδή ξαναφτιάξει τη θέση σου, κάνει το reset, μην το ξεχνάς. Μ' αρέσει να κουμπά το έδαφος, γιατί είναι πάντα κάθε επανάληψη ίδια και όταν είναι τα πράγματα έτσι αναπαραγωγικά, μπορείς να τα αναπαράγεις με τον ίδιο τρόπο, παίρνεις και το αποτέλεσμα στη διάρκεια του χρόνου και δεν κλέβεις τον εαυτό σου. Ενώ αν μια επανάληψη τελειώνει εδώ, μια επανάληψη τελειώνει εδώ, μια επανάληψη τελειώνει λίγο πάνω από το έδαφος, ξεκινάς και κλέβεις, ξεκινάς και χάνεις την μπάλα. Πάντα ίδιες επαναλήψεις, ίδια τεχνική και θα πάει πλάτη σου σε άλλη διάσταση γιατί δεν μπορείς να τσιτάρεις σε αυτήν την άσκηση. Σε μέρες υπερτροφίας είναι δύο παραλλαγές που μου αρέσει να κάνω σε αυτήν, κύριες, που σκέφτηκα απευθείας, που μου αρέσει να κάνω σε αυτήν την άσκηση. Η μία είναι απλά να κάνω την ίδια την άσκηση με έξτρα έμφαση στις ομοπλάτες, να τις τραβάω, να τις κλείνω προς τα μέσα. Δουλεύει δηλαδή ακόμα πολύ πιο σκληρά να σφίγγω τρομερά μαζί τις ομοπλάτες για τους ρομβοειδείς. Ένα. Και η δεύτερη παραλλαγή είναι με πιο ανοιχτή λαβή, αλλά πολύ απαιτητική, για την οπίσια μοίρα του ώμου. Αν θες να κάνεις οπίσια μοίρα του ώμου και 3D ώμο κομμάτια, είναι πραγματικά πέτρα όμως μου όταν τον ακουμπάω, εδώ πέρα η οπίσια μοίρα του. Και άτομα που κοντά όταν τον ακουμπάω τον λέγει τρομάζουν, λένε τι φας, τι είναι αυτό, τόσο σκληρό. Μια από τις ασκήσεις που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο είναι τα elbows out Pendley rows. Δηλαδή, η σκεφτή κοπηλατική, η original, αλλά με λαβή μεγάλη, elbows out, αγκώνα έξω. Πώς φαίνεται αυτό? Πιάνω λίγο μεγαλύτερη λαβή και έτσι όπως είμαι, κάνω την ίδια κίνηση αλλά με τον αγκώνα προς τα έξω. Αυτό είναι τρομερά απαιτητικό. Και κάνω την κίνηση κυρίως από τον αγκώνα. Μπαμ. Δεν προτείνω να ξεκινήσεις την παραλλαγή αν δεν έχεις μάθει πρώτα την κανονική άσκηση. Αυτό για σκεφτή κοπηλατική, την original τεχνική, και είσαι έτοιμος να πετάξεις.